Πανηπυρωτικό χαρακτήρα αποκτά πλέον η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ιωαννίνων, που κατόρθωσε από το 2007 που ξεκίνησε μέχρι το 2024 να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των ενεργών μελών της και πλέον φιλοδοξεί να ανοίξει ακόμη περισσότερο τα φτερά της για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου. Αυτό αποτέλεσε και το κεντρικό περιεχόμενο στην εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας που έγινε την Τετάρτη στα Γιάννενα, όπου και ανακοινώθηκε η σταδιακή ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής της επωνυμίας της Ένωσης σε Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Υπήρου. Την ανακοίνωση έκανε στην εκδήλωση η πρόεδρος του ΔΣ, κυρία Τσιλίμη, για να δοθούν στη συνέχεια και οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τις αλλαγές στο καταστατικό. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε την ιδέα του Συλλόγου το 2007, με τον κύριο Δημήτρη τον Τούσκο τότε, η ιδέα όλη ήταν αυτό εδώ σήμερα που βλέπω. Να είμαστε όλοι μαζί μαζεμένοι, αγαπημένοι, χωρίς προβλήματα. Και αυτό τώρα διευρύνεται. Ο Σύλλογος πλέον είναι Υπήρου. Μαζί μας θα είναι πλέον τα μέλη από Άρτα, οι συνάδελφοι από Άρτα, Πρέτσικα, Ιμπονικίτσα. Για να γίνει όμως αυτή η αλλαγή στο καταστατικό, στην τροποποίηση του καταστατικού, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές, όπως είπαμε. Η πρώτη αλλαγή που θα πρέπει να κάνουμε είναι η επωνυμία μας. Δεν μπορούμε πλέον να λεγόμαστε ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οπότε αναγκαστικά και δεν μπορούμε να λεγόμαστε και Ιωαννίνων. Θα λεγόμαστε πλέον Υπήρου, έτσι και είναι η Ένωση Διαμεσολαβούντων Υπήρου πλέον. Οπότε το πρώτο άρθρο που αλλάζει είναι το πρώτο άρθρο το οποίο αναγράφει την επωνυμία. Η δεύτερη αλλαγή που κάνουμε είναι η αλλαγή στα μέλη. Βάσει της νομοθεσίας πλέον δεν υπάρχουν ασφαλιστικοί σύμβουλοι, υπάρχουν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Ασφαλιστικοί πράκτορες, με σύνταση ασφαλίσεων και συντονιστές. Όλοι αυτοί πλέον θα είναι τα μέλη μας. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Αλέξανδρος Ιωάννου, έκανε λόγο για μια σημαντική ημέρα για τον κλάδο σε περιφερειακό επίπεδο, που καλείται να βάλει πλάτη στις ενέργειες της Ομοσπονδίας να αντιμετωπίσει και τις σαρωτικές αλλαγές που επέρχονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Να πω ότι είμαστε η Ομοσπονδία μας πλέον μετά από 40 χρόνια είναι μέλος της ΕΣΕΒΕ πλέον. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τη τεχνογνωσία της ΓΣΕΒΕ σε πολλά πράγματα και κυρίως στον τομέα της επιστημονικής επάρκειας σε κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν και εμάς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Στο φορολογικό που είπε και η κυρία Πρόεδρος, μας πιάσαν λίγο στον δείπνο, αλλά η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στο επιστημονικό πεδίο πιστεύω ότι θα κερδίσουμε όπως και με τον νόμο Καρούγκαλου. Βρεθήκαμε όλοι μαζί στους δρόμους πάλι πριν από 7 χρόνια, άντα που είχαμε πάει τότε. Με τον νόμο Κατρούγκαλο, με τον νόμο Χατζηδάκη ξαναβγήκαμε στους δρόμους και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η Ομοσπονδία θα καταθέσει μέχρι την Παρασκευή υπόμνημα για την πλατφόρμα του Έμφυα. Και το σημαντικότερο από όλα που μας καίει και όλους, το κομμάτι του φορολογικού και του POS, έχουμε δώσει 3 παραστάσεις στα Υπουργεία. Δυστυχώς, ακόμα και για τα αυτονόητα, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Σας μεταφέρω την εικόνα έτσι όπως είναι. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο διοικητής του τμήματος Τροχέας Ιωαννίνων Γρηγόρης Καράς. Ξέρουμε ότι είμαι ένας από εσάς. Το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετούμε το ίδιο αντικείμενο σχεδόν και σας γνωρίζω όλους. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Σύλλογος δυναμώνει